Εδώ να υποθέσω τώρα και εδώ το σκηνικό θα είναι τέτοια φάση. Νότια της Λιουλουέτ. Επαρχιακό δρόμο βλέπω. Α, καύσιμο ρε φίλε, νόμιζα ότι είναι viewpoint. Καύσιμο μες στο κουμπλέ. Κοίτα ρε φίλε, μια αντλία. Κακολίτσα special. Τόη ώρα. Ξέρετε τι λέω εγώ τώρα. Τα χιλιομετράκια που μας έμεναν ακόμη να δούμε είναι αυτά εδώ, καμιά 50 χιλιομετράκια ακόμα. Άραγε θα τις δούμε όλες τις λεπτομέρειες που δεν είδαμε. Να το πάμε μία για να μας πάρει και βράδυ ρε φίλοι, να δούμε λίγο, να το δούμε το Mac λίγο έτσι βράδυ. Μιας και εκεί προς τα που παραδίδουμε είπαμε Salmonar Kamloops, τα έχουμε δει αυτά από την προηγούμενη έκδοση. Αυτό εδώ μας έμεινε. Για να την πέσουμε εδώ για ύπνο και θα δούμε. Αλλά λίγο που το είδα το ΜΑΚ το βράδυ, είναι επίσης σκοτάδι μες στην καμπίνα. Να έχει κανένα, να έχει κανένα φωτάκι και να μου διέφυγε εμένα. Έτσι, με την περίφραξη εδώ πέρα να μην φεύγουν τα βράχια μέσα στον δρόμο. Πολύ ωραία. Είναι 7 ώρα μεγάλο τώρα. Έργα κάνουν και τα έχουν κλειστά έργα. Που μας έχουν βάλει εδώ πάνω ρε φίλε. Στο χωματόδρομο. Πάμε καλά, έκανε κανένα reset. Πάρα πολύ καλά πάμε. Χωματόδρομος φίλε μέσα στα βουνά. Και ο Μίχλη τώρα, τρέλα φίλε είναι η φάση.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα το σηματάκι αυτό εδώ που βλέπουμε στο GPS που έχει το 454 το τσιπάκι είναι τέτοια δουλειά. Fountain Lake. Σου λέει ο δρόμος είναι δύσκολος, να έχεις το νου σου. Μόλις πέφτει το βραδάκι, φίλοι, αρχίζω και γουστάρω πιο πολύ. Βάλουμε και μεγάλη σκάλα να μας πέσουν λίγο τα FPS. Δεν πέφτουν φίλε, καρφί 60 είναι τώρα. Τι έκανε ο αδερφός, έστησε τροχόσπιτο εδώ στη μέση του πουθενά. Δυνατός. Απέχτω. Φάρμα εδώ, φάρμα ναι. Φίλε, απορροφήθηκα τώρα στην οδήγηση. Είναι πολύ, πολύ ωραία φάση που χάρτησε. Έτσι, άρα και θα πάμε βιτσενάδικο γιατί πέσουμε και για ύπνατη. Θα τα δούμε 10 η ώρα. Μια χαρά είμαστε. Να τη δούμε και την άλλη τη διαδρομή ημέρα. Όχι ότι δεν την έχουμε δει, την έχουμε δει, αλλά γιατί όχι. Μας κάνει σινιάλο το αλάνι. Τα έχει τα φωτάκια του, ε. Ο Μακ, τα απαραίτητα τα βλέπεις δηλαδή μέσα στην καμπίνα. Κατέβαζα, μα δεν την πήρε τώρα. Έχει φίλε, έχει και το βράδυ, έχει τη φάση του, ε. Πού είναι το βιζενάδικο, ρε μεγάλε. Ναι, εδώ παρακάτω.
Άντε αγόρι μου, θα μας πιάσει κόκκινο. Φορτηγό κατεβαίνει ρε φίλε. Εδώ πάμε για ξεκούραση. Πίσω είναι για τα φορτηγά βρε τζάμπι, δεν είναι εδώ. Να το πάρει αυτό το μακρινάρι εδώ μέσα ρε μεγάλη. Από εδώ το βγάλουμε όσο πιο ανοιχτά πάει. Γιατί και τις άλλες αντλίες εκεί. Το rest. Το λέει το μαγάζι που λέτε. Ναι, λεπτομέρειες μέσα στο μαγαζί. Φέρονται τα πράγματα στα ράφια. Μπράβο. Σιγάρα αδερφέ μου, στο βάλουμε μη όπιστον τώρα εδώ. Μας κλείσει κανένας άλλος, θα βγούμε όπιστη μετά, εντάξει σιγά. Πολύ ωραία, 9 παρά. Μην κουράζεις. Έχουμε χώρο όσο θέλουμε. Πώς θα μας κόψει τη μέση με τη Βολβέτα. Volvo VNL, εργαλείο φιλαράκι. Τι είναι αυτό εδώ μπροστά? Τσιπάκι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πάμε. Τσίτα τώρα φίλε, μέχρι το Salmon Arm. Καλή ευκαιρία τώρα να δούμε γιατί διαφορά θα έχει με την παλιά έκδοση. Εδώ στη διασταύρωση παρακάτω που βγαίνουμε, που πάμε για Kamloops και Salmon Arm, είναι στην προηγούμενη έκδοση ο χάρτης του, τα έχει αυτά. Για να δούμε ρε φίλε.
δεν πιστεύω γιατί και εκεί. Κοίτα να δεις. Είναι κούφιος τώρα ρε φίλε, γιατί θέλει κανένα σέρβις. Ανέβασε, κατέβασε απάνω εκεί στις ανηφοριές. Στα βουνά της British Columbia, τι θα κάνει φίλε, θα φάγαμε τα γρανάζια. Είναι αυτό εδώ, υπέρ αυτόματο το κεφότε να κουμπώνει όπως κουμπώνει στο Μερσεντέ. Δεν είναι τέτοιο εδώ. Άμα δεν το προσέχεις το σασμά, θα σε προδώσει φίλε. Ο Σέλγιο ποιητής θα το πάρει στη μασχάλη φίλε του σασμά. Ανοιχτό το σκηνικό και εδώ όμως, ε. Δεν ξέρω τώρα, χωρίς πλάκα, μου έκανε, όντως μου έκανε εντύπωση ότι έχει διαφορά. Να μην θυμάμαι, σιγά ρε φίλε, πριν πόσο καιρό παίξαμε την προηγούμενη την έκδοση. Μακάρι να το πάνε έτσι. Μακάρι να το πάνε έτσι. Να τους δίνουμε κι εμείς κανένα κουτάκι τσίχλες. Για να τη φτιάξουν φίλε. Να το φτιάξουν όλο τον Καναδά που λες. Έτσι. Από εδώ και μόλις ανέβαμε εδώ πάνω στον ένα, ο ένα είπαμε ήταν εδώ πέρα. Ήτανε της πρώτης έκδοσης. Το κινητόδρομο σε ένα γράφει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί μας το έκανε τώρα έτσι. Α, εντάξει πάμε. Λαράκι το εργαλείο έχει φορτώσει τη 13η και πάει για όχι πάει, πήγε κόφτες. Τούφα τον ντουμάνι θα το πεις. Δύο και κάτι πιάνει κόφτες με αυτό το κυβότιο. Μπράβο. Ρε αλάνια. Άχι φανάρι. Ρε θα κάνουμε ζημιά. Μα σε έκοψε πάνω στο καλύτερο τώρα. Πάνω στο καλύτερο φίλο μας έκοψε. Την τελική την καλύτερη μας έκοψε τώρα.
Κοίτα πως αναβουσβήνει. Για αριστερά σου. Κοιτώ στο ίδρυο, λέει. Βιαστικός είσαι, ρε αδερφέ. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, όταν κάποια περιοχή του χάρτη έχει πεδιάδα, π.χ. όπως είναι εδώ πάνω κάτω πεδιάδα, έχει φωνά, εντάξει. Είναι ο δρόμος έτσι πιο χαλαρός, δεν είσαι τόσο πολύ στην τσίτα. Ενώ πάνω στα βουνά πριν εδώ, γιατί πάρει τα παλικάρια τώρα έτσι. Ωραία φίλε, κομβόι έχουμε φτιάξει πίσω. Ρε εσείς, 50 μίλια λέει. Α, χιλιόμετρα τα έχουμε εμείς. Έτσι και εδώ με τις λίμνες τους, αλλά και τα είδες εδώ. Το νερό χαλαρά, πίσω πριν τυρκουάζ φίλε. Έχει διαφορά. Νησί ρε φίλε, στη μέση στη λίμνη. Πως δεν έχει λεπτομέρειες, και εδώ έχει λεπτομέρειες, τι λέτε τώρα. Έτσι. Μια στροφή φίλε και φτάσαμε να τους παραδώσουμε την ξυλία. Από τα ορεινά της British Columbia τα παιδινά. Πολύ ξυλία εδώ πάνω. Και Βόρεια Αμερική και Κολούμπια. Και Καναδά. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους τους, λέει, που τα σπίτια τους τα φτιάχνουν με ξύλινο σκελετό. Εντάξει, είναι και τυφώνεις και αυτά. Αλλά σε σχέση με εμάς εδώ με την Ευρώπη, λέει, το προτιμούν για αυτό το λόγο. Είναι πιο φθηνή η ξυλία εκεί. Αν το συντηρήσεις λίγο, λέει, το ξύλινο το σκελετό, θα σου βγάλει βαριά 30 χρόνια. Πολύ βαριά όμως, και με καλή συντήρηση. Εμείς εδώ, φίλε, μπετονέρα και τσιμεντάκι. Ντάμπερ, αυτά είναι τα ντάμπερ τα καινούργια.
ξυλουργείο, ρε φίλε, ναι. Ξυλουργείο παραδείγμα. Έτσι ρε φιλαράκι, τώρα γούστερα με αυτό που είδα. Τώρα μιλάμε για θέση για να παραδώσεις όπως πρέπει. Κοίτα να δεις που θέλει να το βάλουμε τώρα. Αυτά είναι γούστα. Πολύ ωραίος. Πω. Ρε τζάμι, πού πας ρε τζάμι. Εντάξει, είχαμε χώρο. Τώρα που το σκέφτομαι, θα είναι λίγο πελαλήθικο εδώ πέρα γιατί είναι μακριά η καρότσα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ φίλε, άμα δεν είναι λεπτομέρειες αυτές, ποιες είναι. Κοίτα πως είναι, τον έχουν το γερανό, ε. Πετάνε τους κορμούς μέσα στο ποτάμι η λίμνη, τα φέρνει το... Το ρεύμα εδώ, τα μαζεύει ο γερανός, τα βάζουμε μέσα στο ξυλουργείο. Πολύ ωραίο σκηνικό. Εντάξει φιλαράκι, είναι μακριά η καρότσα, αλλά θα τη βάλουμε. 100 φορές να κάνουμε μπρος πίσω, θα τη βάλουμε φίλε. Στο μπαργάρισμα η πρώτη φάση ποια είναι, να στηθείς καλά. Άμα στηθείς καλά, όλα γίνονται που λες. Εδώ όπισθεν. Έχει αργό γρήγορο, μπράβο. Είδες. Άρα και δεν πήγαμε καλά. Έχει το παράθυρο όμως, το βοηθάει. Αλλά δεν γυρίζει το τραχάτ άλλο πίσω. Άρα και πάμε καθρέφτη φίλε. Λες να πέσουμε μέσα σε καμιά λίμνη εδώ. Α, φιλαράκι, σοβαρά τα πράγματα, είδες, δεν πάει. Θέλει πιο έξω. Πιέσου να θέλει τόσο φυστά. Εδώ έτσι.
Εδώ το χάνουμε. Να το. Εδώ το χάνουμε, φίλε. Το χάνουμε εδώ γιατί βρίσκει από την άλλη. Έτσι. Κοίτα, δεν φαίνεται τίποτα από εκεί. Τώρα πιστεύω να περάσει. Α, το είδες, βρίσκει πίσω στον κορμό, αυτό να βρίσκουν πίσω εκεί. Για να δούμε. Εντάξει, πέρασε τώρα. Κάτσε φλαράκι. Να το βάλουμε στα ίσα του εδώ, γιατί θα κάνουμε καμία ζημιά και θα φύγουμε μέσα στη... θα φύγουμε μέσα στη λίμνη, φλαράκι. Ωραία, φίλοι, και το που πάμε. Πάμε για τη λίμνη μέσα, πάμε. Όχι, ρε φίλε. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Κοίτα να δεις. Μην κάνεις χαζά, ρε. Για να ξαναμπείς, έχει πιάσει γράσπη τον αυτό πάνω. Πρέπει να το πας εδώ, τσίμα τσίμα. Ανάτο, τώρα φαίνεται, κοίτα. Βοηθάει το τζάμπι. Μέχρι εδώ πάει το τρακχάτ. Λαράκι τώρα να υποθέσω το πήρε, αλλά πάλι ζόρυγα είμαστε. Κοίτα να δεις. Η κόψη του ξεραφείου είμαστε, φίλε, έτοιμοι να πέσουν. Έτοιμοι για μέσα είμαστε τώρα. Την άλλη πλευρά πρέπει να έχει ανέβει πάνω στους κορμούς. Κάτσε τώρα, αφού ήρθαμε στα ίσια μας, θα το πάμε και μία τελευταία μπροστά. Έχει πιάσει, ρε φίλε, τώρα δεν προχωράει. Τώρα, φίλε, ήρθαμε, εντάξει. Ρε Ντοναθάμι, ρε φίλε. Ρε Ντοναθάμι, ρε φίλε. Α, είχα καιρό να δυσκολευτώ έτσι να γουστάρω. Πολύ ωραίο σημείο αυτό εδώ. Αρέσει, μου βάζω και γρήγορη όπισθεν. Κοίτα ρε φιλαράκι που πιάνει, ε. Τσίμα τσίμα, φίλε, στο λάστιχο. Εδώ το χάνουμε. Κάτσε να περάσει.
Έτσι. Τώρα, σαν χαζό θα πάει φίλε. Μετά από ένα μισάωρο. Καλά είναι. Βρίσκει πάλι. Βρίσκει μπροστά τώρα. Ναι, είναι μπελαλίδικο γιατί πρέπει από την αρχή να το... να το πας. Άντε ρε αδερφέ! Και πάλι έτοιμο να πιάσει την εδώ πέρα. Πολύ ωραία φάση φίλε. British Columbia 1,1,0 στην έκδοση αυτή του χάρτη. Τα κάναμε τα χιλιόμετράκια μας. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα που λέμε για χιλιόμετρα. Τι κάναμε. Λοιπόν, κάναμε 1219 μίλια. Αυτά είναι τα μίλια που προσθέθηκαν στην νέα έκδοση. Γιατί το Mac το πήραμε με 0 χιλιόμετρα σε αυτή τη φάση. Για να κάνουμε αυτό το Καναδά τώρα εδώ. 1219. Για να δούμε και λίγο χάρτη. Πάλι και αυτά. Πάλι και αυτά και αυτά εδώ λίγα έτσι. 1300. 1350 εκεί μέσα. Αυτά είναι τα μίλια στη νέα έκδοση του χάρτη που μπορείτε να γυρίσετε. Ανακεφαλαίωση. Τι ανακεφαλαίωση? Δύο δρομολόγια κάναμε, βγάλαμε 40 φωτογραφίες. 5 viewpoint. Τρελό σκηνικό. Κανονίστε τι φορτηγό θα πάρετε εδώ πάνω. Θα πάρετε ένα δυνατό φορτηγό εδώ σήμερα. Κοίτα εδώ φίλε. Τρομερές διαδρομές. Εδώ προς τα πάνω σου θυμίζουν προς Αλάσκα φάση τέτοιο σκηνικό. Αμοχάλικο, χαλίκι, χωματόδρομοι, υλοτομία ιστορίας. Εδώ προς τα κάτω, στην προηγούμενη έκθεση, ήταν η, πώς θα το πούμε τώρα, η Κομοπόλης, η πόλη μεγάλη. Και αυτά, Βανκούβερ εδώ ιστορίες. Προσθέσανε και του Δέλτα τώρα, είπαμε, σε αυτή την έκθεση. Τι να πω, όποιος για DLC τι είπαμε ότι θέλει. Αν θυμάμαι καλά, το Oregon και το Washington χρειάζεται για να παίξει ο χάρτης. Αν δεν τον έχετε δοκιμάσει, εδώ τι έχουμε, viewpoint, στο χάρτη, στο μαμά του παιχνιδιού. Να υποθέσω. Άμα δεν τον έχετε δοκιμάσει, μάγκες, πρέπει να το δοκιμάσετε όπως και οτιδήποτε. Θα ευχαριστηθείτε οδήγηση και θα δείτε νέες λεπτομέρειες και νέα σκηνικά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς, ξέρω εγώ, λέω να μπούμε ένα 43 εδώ στο Αμερικάνικο. Για άλλο χάρτη δεν το κόβω τώρα. Θα πάμε και λίγο να ξεβρεδέψουμε εκεί στο Eurotrack με Αγγλίες και ιστορίες, γιατί θα μας προλάβουν και εκεί με τη σταθερή τη νέα 43. Και πάμε για καλά Χριστούγεννα. Τα λέμε στο επόμενο.